Το άλλο έχει να κάνει με τον Τάντιτς, ο Σέρβος που δέχτηκε να επιστρέψει στις υποχρεώσεις. Να δούμε στην σέντρα για τον Όφι, μπάλα πέρασε από τον Χιμονέτο. Να πούμε για τον νεαρό Τομάζο καταρχάς, ο οποίος αύριο θα εγχειριστεί, έχει υποστεί ρήξη χιαστών. Ενώ είναι ο τυπικά γηπεδούχος, γιατί όλα τα παιχνίδια γίνονται στην Αθήνα. Εδώ βλέπουμε τον Χιμονέτο με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει το μακρινό σουτ στην εκτέλεση φάουλ από τον Μπουλούτ. Ο Ρουλ Μπουλούτ, επαναλαμβάνουμε, επέστρεψε μετά την τιμωρία του από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό που αποβλήθηκε για την... Η Δόξα Δράμας είχε νικήσει με 1-0 χάρη στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Νίκου Τσιμπλίδη. Εβάν Ρούσεφ, ο οποίος στο παρελθόν έχει φορέσει την φανέλα του Διαγόρα, κεφαλιά από τον Μπούρμπο λίγο πάνω από την εστία. Το 8ο λεπτό βλέπετε το κόρνερ από τον Ιβάν Ρούσεφ. Η κεφαλιά από τον Μπούρμπο είναι καλή, γυριστή λίγο πάνω από την εστία του Άγγελου Χιμονέτου. Με τη συμπλήρωση 25 λεπτών παιχνιδιού δεν υπάρχει σκορ στο δημοτικό στάδιο της Φυλής. Ο Χιμονέτος θα διώξει σε αυτό το σαν σέντρα σούτο του Ιβάν Ρούσεφ. Δεν υπάρχει φάουλ, ενώ ο Μπουλούτ βρίσκεται πεσμένο στο έδαφος, ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί και οι Ροδίτες θα βγουν στην αντεπίθεση με τον Φράγκο να αφήνει στον Αυγενικού η μπαλιά. Ο Βεζιρίδης θα πέσει στην πορεία της μπάλας και έχουμε κόρνερ μετά το σούτο του Μπαού. Σάψε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Για να δούμε εμείς τον Μπουλούτ εδώ. Ζητούν φάουλ κριτική στο ξεκίνημα της φάσης. Και νομίζω ότι υπάρχει offside γιατί επηρεάζει τη φάση ο παίχτης του Διαγόρα. Ο παίχτης που κάνει το σουτ, ο Σάββας Μπαούρης, δεν είναι σε θέση. Η σέντρα για τον Μπούρμπο στην πορεία της μπάλας μπλοκάρει και πάλι ο Χιμονέτος. Άλλη στιγμή για τον Όφι σε 33ο λεπτό και ενώ δεν υπάρχει σκορ στο δημοτικό στάδιο της Φυλής. Όφι Διαγόρας 0-0. Τρίτη αγωνιστική των play-off της Football League. Προσπάθησε να βρει την μπάλα. Ο Μπούρμπος αυτή κατέληξε στα χέρια του Άγγελου Χιμονέτου. Ουκάρ, η σέντρα για τον Μπούρμπο, καλή κεφάλια του, δεύτερη επικίνδυνη και μπάλα κατέληξε out σε μια φάση που ξαναβλέπετε. Η σέντρα από τον Ουκάρ, κεφαλιά από τον Μπούρμπο, η μπάλα θα φύγει Αονόπουλο. Δυνατή σέντρα του Γαλανόπουλου, το ανάποδο ψαλίδι και ένα απίστευτο γκολ. Ένα απίστευτο γκολ στο δημοτικό στάδιο της Φυλής από τον Ουκάρ Κένταλ στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Βλέπετε εδώ η έμπνευση του Γάλλου, ανάποδο ψαλίδι. Ο Χιμονέτος έχει κάνει και ένα γκολ της Φυλής. Ανήπορος να αντιδράσει. Όχι και αγώνας ένα μηδέν στο 37ο λεπτό. Ο Χριστός ο Μπούρμπος, γι' αυτό και το τελευταίο δεκάλεπτο περίπου αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης. Στην αντίπερα όχθη, ο Μιχάλης Καλαζίτς, Ρούσεφ για τον Μπούρμπο, το σουτ δυνατό στην πορεία της μέρος. Οι ομάδες που ξεκίνησαν και στο πρώτο βέβαια. Και βλέπετε εδώ και κάποιος. Η Δόξα Δράμας με τον Λεβαδιακό, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, βρίσκονται κολλημένες στο 0-0. Η κεφαλιά από τον Μπούρμπο, τρίτη κεφαλιά. Η έμπνευση του Νίκου Αναστόπουλου προς το τέλος του πρώτου μέρους να τον φέρει στην κορυφή. Από ό,τι φαίνεται ήταν σωστή. Χρήστος Μπούρμπο, κεφαλιά. Τρέξει για να μαζέψει και την μπάλα, δεν μπορεί να παίξει ένα δύο με τον Ουκάρ, καθώς βρίσκεται στο έδαφος μετά το φάουλ που του έκανε ο Μαργετάκης, ο οποίος θα πάρει και τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο 52ο λεπτό ο Διαγόρας θα μείνει με 10 παίκτες. Μετά την δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μαριετάκη, είχε μία στο πρώτο μέρος. Η δεύτερη στο 52ο λεπτό. Λίγο πριν συμπληρωθούν 52 λεπτά παιχνιδιού, ο Χιμονέτος θα διώξει με γροθιές. Η μπάλα στον Μπουλού, το σουτ πάνω στη γραμμή. Όχι, δεν θα σωστά. Τελικά έχουμε τον γκολ. Είναι το 2-0. Καθώς ο Παπουλής μετά την απόκρουση θα βρεθεί στην πορεία της μπάλας και θα διπλασιάσει τα τέρματα των κριτικών στο 53ο λεπτό. Ενώ έχουμε και την κίτρινη κάρτα στον Άγγελο Χιμονέτο για διαμαρτυρία, τον τερματοφύλακα του Διαγόρα. Ο Παπουλής πετυχαίνει το πρώτο του τέρμα στα play-off, όπως έχουμε και τον Βαλμωρίτερα. Βλέπετε εδώ ο Χιμονέτος διώχνει.
Το σούτ από τον Μπουλούτ. Η μπάλα θα βρει σε χέρι. Πέφτει τη Διαγόρα στο rebound όμως. Ο Παπουλής θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τερματά τους διευρύνοντας το προβάδισμα που έχουν πάρει. Ουκάρ θα πέσει επάνω του δυνατά, αλλά δεν καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα ο Χατζικοσμάς. Ο Ουκάρ θα γυρίσει τον Ρούσεφ. Παπουλής, το σουτ πάνω στον Μαλιάκα. Είναι πλέον 4-4-1. Την παλιά για τον Μπουρμπό δεν είναι σε θέση offside. Ο Μπουρμπός θα γυρίσει σχεδόν ανενόχλητος. Το σούτ όμως το πέσε δεν ήταν ζήτηση με την εμπειρία του, βάζοντας έξυπνα το σώμα του θα δώσει την λύση, αλλά κάνει λάθος μεταβίβαση. Χατζικοσμάς για τον Αυγενικού, το σούτ δεν μπορεί να το πιάσει ο Μπαούρης, οπότε η μπάλα θα φύγει άλλο. Και φωνές από τον Νίκο Αναστόπουλο στον Κάλαζιτς για να είναι πιο προσεκτικός στην Καρ. Σέντρα του Καρ για τον Μπούρμπο, νέα κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι και out. Συγγνώμη και corner. Διπλό δοκάρι στην κεφαλιά του Μπούρμπου. Ο Μπούρμπος προσπαθεί ακόμη να ερεμήσει τον Βούλγαρο. Εμείς δύσκολο να ερεμήσουμε αυτή τη στιγμή. Ο οποίος θα αναλάβει τεχνική ηγεσία του Διαγόρα μετά το τέλος των play-off. Σε θέση offside ο Παπουλής. Σκορ του δευτέρου τέρματος του Όφη. Το άνοιγμα για τον Ρούσεφ, το σούτ, ο Χειμονέτος θα διώξει σε corner και... Με θέση του ο Στέλιος Χατζιπέτρος. Ενώ έχει σηκωθεί ήδη και από την πλευρά του Όφη, να πούμε Μάνο. Ρούσεφ, έξυπνη μπαλιά του για τον Παπουλή, το σού του Παπουλή πάνω από την εστία του Χιμ... Τον Φώτη Παπουλή. Το πλασέ πάνω από την εστία του Άγγελου Χειμονέτου. Για τον Πίτσο, ο αρχηγός του Όφη θα βγάλει την σέντρα, δεν μπόρεσε να πιάσει ο Μπούρμπος στην κεφαλιά. Ζορμπά στον Ρούσεφ και 3-0. Ομάδα του Όφη και βλέπετε εδώ ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο με τον Γεωργίου να τρέχει, να αγκαλιάζει τον Ρούσεφ και από ό,τι φαίνεται τα έχουν βρει οι δύο συμπαίκτες σε έναν εκνευρισμό που αρκετές φορές είναι δικαιολογημένος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εσείς εδώ βλέπετε το πλασέ του Ρούσεφ στην κίνηση μετά την σέντρα του Πίτσου. Το γύρισμα του Ζορμπά, ο οποίος είδε τον Ρούσεφ για τον Ρόβα. Ζορμπάς έκανε κίνηση ο Γαλανόπουλος, ο Ζορμπάς κρατάει την μπάλα, θα σουτάρει. Η πρώτη επέμβαση στο παιχνίδι για... Εσείς ξαναβλέπετε το σούτ του Ζορμπά και τον Τιρέλη να αποκρούει. Την ομάδα της Ρόδου. Το φάουλ για τους κριτικούς το κέρδισε ο Ρούσεφ, το εκτελεί ο Πίτσος. Τώρα θα κερδίσουν την μπάλα. Πουλόπουλος θα κάνει όμως το λάθος. Ρούσεφ μέσα στην περιοχή, φάουλ. Το ξαδρά μας. Είχαμε και την κίτρινη κάρτα στον Πουλόπουλο, στον αρχηγό του Διαγόρα για αυτό το φάουλ, στον Ιβάν Ρούσεφ. Σε λίγο θα συμπληρωθούν και τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Απευθείας ο Ρούσεφ, ωραία εκτέλεση φάουλ, η μπάλα θα περάσει ελάχιστα out δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Γιώργου. Μέτρησης, μια αναμέτρηση που βρίσκει τον Όφη να παίρνει αυτό που θέλει, ενώ ο Διαγόρας χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση. Η ομάδα της Ρόδου. Υπενθυμίζουμε, το σκορ άνοιξε για τους κριτικούς στο 37ο λεπτό. Ο Κάρ στο 53ο. Δημήτρη, αν είσαστε έτοιμοι, σας ακούμε. Ιβάν, άλλη μία νίκη σήμερα. Πολύ σημαντική. Επιστρέψατε θετικά αποτελέσματα. Παραμένετε πρώτοι στα play-off. Τι σημαίνει αυτή η νίκη για τον Όφη? Εντάξει, είναι πολύ σημαντική νίκη. Εντάξει, ήταν δύσκολο παιχνίδι. Ο Διαγόρος έχει νεανική ομάδα. Προσπαθούν τα παιδιά. Εμείς μπήκαμε σοβαρά στο παιχνίδι. Δεν κάναμε το λάθος όπως με τη Δράμα και καταφέραμε και κερδίσαμε. Και προχωράμε και βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Είστε φαβοροί για να πάρετε την άνοδο Super League? Σίγουρα είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία. Δεν πρέπει να χαλαρώνουμε όμως. Έχουμε πολύ δύσκολο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, το οποίο πρέπει πάλι να κερδίσουμε. Αν κερδίσετε και αυτό το παιχνίδι, τελειώσαν όλα? Βέβαια, σίγουρα. Αν κερδίσουμε, είμαστε σίγουροι στην Super League. Θέλω και να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο και μας στήριξε για ακόμα μια φορά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
μια και έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος πλέον των play-off, ποια πιστεύεις ότι είναι η ομάδα που μπορεί να σας κοντράρει και να σας τυπήσει μέχρι το τέλος? Εντάξει, όπως είδαμε, ο Λιβαδιακός έχει καλή ομάδα, καλούς παίχτες, αλλά εμείς είμαστε καλύτεροι. Και πιστεύω στο τέλος θα δικαιωθούμε και θα πάρουμε την άνοδο. Όσο για σένα, από το καλό στο καλύτερο. Πέτυχε το τρίτο γκολ απέναντι στην Δόξα Δράμα, το τρίτο γκολ της ομάδας σου και σήμερα. Εντάξει, σίγουρα είμαι χαρούμενος. Καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αυτό με κάνει ακόμα πιο χαρούμενος. Όταν κερδίζει η ομάδα, είναι όλα μια χαρά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Ιβάν Ρούσεφ, που ήταν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης του Όφη με τον Διαγόρα. Μάλιστα, σκόραρε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική. Μετά το παιχνίδι με τη Δόξα Δράμα, σκόραρε το τρίτο τέρμα απόψε κόντρα στον Διαγόρα στο 76ο λεπτό. Στο 37ο λεπτό, με αυτό το εκπληκτικό τέρμα, ο Καρ Κένταλ άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με ένα ανάποδο ψαλίδι μετά τη σέντρα του Γαλανόπουλου. Στο 53 είναι η σειρά του Παπουλή να γράψει το όνομά του στον πίνακα τον σκόρερ. Από κοντά με προβολή θα διπλασιάσει τα τέρματα των κριτικών. Επαναλαμβάνουμε, ο Ιβάν Ρούσεφ ολοκλήρωσε τα τέρματα για τους κριτικούς στο 76ο λεπτό.